και η συνεδρίαση του Συμβουλίου Συστημικής Εστάθειας, όπως λέγεται, και σύντομα αναμένουμε να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για τον καθορισμό ειδικής τραπεζικής αργίας, αυτό που οι Αγγλοσάξονες ονομάζουν Bank Holiday, διάρκειας λίγων ημερών για την επιβολή κεφαλαιακών περιορισμών. Κάποιες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ενδέχεται να μείνουν κλειστές οι τράπεζες ακόμα και μέχρι την ημέρα τέλεσης του δημοψηφίσματος, που είναι η επόμενη Κυριακή 5 του μηνός. Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο από μία ημέρα, δηλαδή την αυριανή, μέχρι έως και λίγες παραπάνω. Το πιθανότερο, σύμφωνα με τις δικές μας τις πληροφορίες, είναι ότι τα ATM με χαμηλό όριο ανάληψης θα λειτουργήσουν και κάποιες ηλεκτρονικές συναλλαγές, κυρίως για πληρωμές και συντάξεις. Αυτές θα μπορούν να πραγματοποιηθούν. Ωστόσο, οι τελικές αποφάσεις θα επισημοποιηθούν λίγο αργότερα. Σε λίγο μάλιστα, αυτή την ώρα μάλιστα, συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου για τον καθορισμό εκτός απρόοπτου και της απαιτούμενης πράξης νομοθετικού περιεχομένου, ούτως ώστε να επιβληθούν αυτά τα περιοριστικά μέτρα στις τράπεζες. Αργά απόψε αναμένεται να γίνει συνάντηση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδας, του κ. Γιάννη Στουρνάρα, με τους επικεφαλείς των τραπεζών. Επομένως θα έχουμε μία ακόμη μακρά νύχτα εδώ στην Αθήνα. Εν τω μεταξύ, πολύ καλή συνεργασία με απόλυτη σύμπνοια, με απόλυτη σύμπνοια και ταύτιση απόψεων, δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο κ. Στουρνάρας, μετά την συνεδρίαση αυτού του Συμβουλίου, όπως σας είπα, της συστημικής ευστάθειας. Αυτό έχει και την ευχέρεια και την αρμοδιότητα για να αποφασίζει εάν θα επιβληθούν μέτρα και ποια περιοριστικά μέτρα. Σε αυτό το συμβούλιο παραβρέθηκαν ο Γιάννης Βαρουφάκης, συμμετείχε ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης Στουρνάρας, ο αναπληρωτής Υπουργός Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Ευκλήδη Τσακαλώτος και άλλα αρκετά στελέχη της κυβέρνησης, επίσης η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, η Λούκα Κατσέλη, ως αντιπροσωπεύοντας την Ένωση των Ελληνικών Τραπεζών και αρκετοί άλλοι ακόμη. Εάν θέλετε να σας μεταφέρω και μια εικόνα από τα ATM, από την κίνηση στις τράπεζες σήμερα, η δική μας η πληροφόρηση είναι ότι οι ουρές σήμερα Κυριακή ήταν τουλάχιστον πενταπλάσιες σε μήκος από ό,τι ήταν τις δύο προηγούμενες ημέρες, ιδίως στο κέντρο της Αθήνας, στο κεντρικό κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην πλατεία Συντάγματος. Η ουρά ξεκινούσε από εκεί, από την πλατεία Συντάγματος, και έφτανε μέχρι και το άγαλμα του Κολοκοτρώνη στην οδό Σταδίου. Έδιναν λεφτά μερικές τράπεζες, υπήρχε ανατροφοδοσία στα ATM, αλλά αυτό συνεχίστηκε μάλλον μέχρι το μεσημέρι και λίγο μετά, οπότε και στέρεψαν τα χρήματα και έπρεπε να δώσει αγώνα κάποιος για να βρει στο κέντρο της πόλης και στα γύρω-γύρω προάστια κάποιο ATM για να αποσύρει χρήματα. Μάθαμε ότι ακόμα και στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου παραμένουν ανοιχτά τα υποκαταστήματα όσα υπάρχουν εκεί πέρα, τις Κυριακές δεν υπήρχαν χρήματα. Οι δε αναλήψεις από όλα τα ATM σήμερα περιορίστηκαν στα 300 ευρώ για την ημέρα, ενώ τις προηγούμενες δύο μέρες οι αναλήψεις γίνονταν ανάλογα του ορίου που είχε ο κάθε κάτοχος της κάθε κάρτας. Λοιπόν, επίσης, βουβό, και στα βενζινάδικα έχει αρχίσει και παρατηρείται κάποια αυξημένη κίνηση στα πρατήρια βενζίνης. Ο κόσμος ανησυχεί ότι πιθανώς λόγω των ελέγχων στις τράπεζες δεν θα υπάρχουν, ίσως επηρεαστούν και επηρεαστεί και η τροφοδοσία από κάψιμα και έσπευσαν να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους. Σε πάρα πολλά από αυτά δεν γίνονται δεκτές πλέον και πιστωτικές κάρτες. Μας είπαν από τα βενζινάδικα ότι έχουν μπλοκαριστεί από τις τράπεζες. Λοιπόν, Χριστό Μιχαηλίδη, θα σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Θα είμαστε βεβαίως σε επαφή για να δούμε αν θα υπάρξει όντως το διάγγελμα Τσίπρα. Ειδικές πληροφορίες τι λένε? Κοιτάξτε, καταρχάς στο Υπουργικό Συμβούλιο που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στο Μαξίμου, εκτός από το θέμα το άμεσο των τραπεζών και τι θα γίνει με τα ATM, όπου εδώ θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι είναι μια εικόνα που σύμφωνα με πηγές από το Μαξίμου δεν αρέσει καθόλου στην κυβέρνηση. Ναι. Κάθε εικόνα από ATM αφαιρεί
από την κυβέρνηση αισθάνονται ψήφους στο κρίσιμο δημοψήφισμα της Κυριακής. Ο κόσμος έχει αρχίσει όχι απλώς να ανησυχεί, αλλά να αρχίσει να φτάνει σε σημεία θυμού και σε ορισμένες περιπτώσεις και πανικού. Άρα είναι αυτό το μείζον θέμα που συζητάνε και ταυτόχρονα έχει έρθει ενημέρωση επίσημη από τις Βρυξέλλες για ένα κείμενο της Κομισιόν στην οποία παρατίθενται οι θέσεις, επισήμως επαναλαμβάνω, της Κομισιόν, οι προτάσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ελληνική πλευρά, ούτως ώστε λέει να είναι ενημερωμένος ο ελληνικός λαός για τις δικές μας τις προτάσεις. Είναι η παρέμβαση Γιούνκερ, είναι ο οποίος μίλησε για διαφάνεια. Ακριβώς, και υπάρχει και μια διαφοροποίηση στις προτάσεις. Η Κομισιόν λέει ότι εμείς δεν έχουμε πει ότι τα ξενοδοχεία θα έχουν ΦΠΑ 23%, αλλά 13% και δημιουργείται ένα πρόβλημα εδώ με την κυβέρνηση, ή κατά άλλους μπορεί και να ανοίγει ένα μικρό παράθυρο για να υπάρξει μέχρι στις επόμενες αμέσως 2-3 μέρες ίσως και κάποια ανατροπή του σκηνικού. Εάν υπάρξει κάτι τέτοιο, τότε ναι, μπορεί να αναμένουμε κάποιο διάγγελμα ή μια επίσημη δήλωση του Πρωθυπουργού. Αν δεν υπάρξει όμως κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι απλώς θα έχουμε μια δήλωση ή μια ενημέρωση από τη Μαξίμου. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή τόσο ή άλλως, Χρήστο Μιχαλίδη. Σε ευχαριστώ προς το παρόν. Όπως είπαμε και στην αρχή.